Γεια σας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την επιβλητική νίκη που κάνανε. Είναι μια νίκη που μας δίνει καλή ψυχολογία, με καλό ποδόσφαιρο και πολλές χαμένες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είμαστε σε στάδιο αλλαγής νοοτροπίας και φιλοσοφίας στο παιχνίδι μας. Τα μηνύματα που παίρνουμε από αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Πρέπει να περάσουμε καινούργια στοιχεία στο παιχνίδι μας, δόγμα και φιλοσοφία. Δηλαδή πρέπει η λειτουργία μας στο γήπεδο να έχει ζητούμενα συγκεκριμένα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο δεν αντέχει κριτική. Κάναμε και συντήρηση δυνάμεων για το θέμα της κούρασης. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις φάσεις που βγάλαμε, τις οργανωμένες και τους ιδιασμούς, φάσεις τις οποίες δουλεύουμε στην προπόνηση πάρα πολύ. Επειδή απομένουν ακόμη λίγες μέρες για τη μεταγραφική περίοδο, μπορούν οι φίλοι της πόλης και της ομάδας να περιμένουν κάτι ακόμη μέχρι 31 Γενάρη? Κυνηγάμε να πάρουμε έναν επιθετικό πλάσης. Μιλάμε μαζί του, μπορεί και το βράδυ ή αύριο το πρωί να τον έχουμε κλείσει. Και ακόμα μια περίπτωση έμπειρου παίκτη επίσης από Β' Εθνική. Αυτές τις δύο περιπτώσεις περιμένουμε ακόμα. Θα δούμε με την Πέμπτη που λήγουν οι μεταγραφές τι εξέλιξη θα έχουμε. Ο Πρισσός έχει κόσμο Β' και Α' Εθνικής. Έχει φανταστικό κόσμο, ο οποίος διψάει να δει την ομάδα ψηλά. Δεν έχω κανένα παράπονο, ίσα-ίσα θέλω να τους ευχαριστήσω που βοηθάνε την ομάδα. Και πρέπει να τη βοηθάνε στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Την Κυριακή παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχω ξαναπεί ότι τα ντέρμπι δεν θα κρίνουν τον πρωταθλητή. Τον πρωταθλητή θα του κρίνουν τα παιχνίδια παγίδες, τα θεωρητικά παιχνίδια παγίδες που υπάρχουν σε όλο τον δεύτερο γύρο. Στον ντέρμπι υπάρχουν 3 αποτελέσματα. Εμείς θα πάμε όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια να παίξουμε για την νίκη. Υπάρχει δρόμος ακόμα πάρα πολύ. Το πρωτάθλημα έχει ένα γύρο μπροστά. Θα δουλέψουμε σκληρά για να φτάσουμε στο στόχο που θέλουμε το Μάιο. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Η ομάδα δούλεψε όλη αυτή τη βδομάδα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να προσαρμοστούν γρήγορα μέσα στην ομάδα, γιατί αυτό επιβάλλεται. Δεν έχουμε περιθώρια για απώλειες. Είπαμε ότι θα μπούμε δυνατά. Μπήκαμε, μας βγήκαν οι φάσεις, κάναμε γρήγορα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω καθίσαμε αδικαιολόγητα. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Βέβαια, εντάξει, ίσως και το μυαλό μας ήταν στο επόμενο παιχνίδι και θέλαμε κάπου να χαλαρώσουμε. Το κάλεσμα το κάνουμε κάθε Κυριακή να είναι ο κόσμος κοντά στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, αυτά τα παιχνίδια το πρώτο που μετράει είναι το πάθος και η θέληση για την νίκη. Όποιος το θέλει πιο πολύ αυτό το παιχνίδι το παίρνει. Δεν μετράει ούτε έδρα ούτε τίποτα. Πρώτη φορά κάτω από τα δοκάρια του Πρισσού σε επίσημο παιχνίδι. Ένας εύκολος αγώνας ή ένας δύσκολος αγώνας? Έτσι όπως εξελίχθηκε, ήταν ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι γιατί σκοράραμε σχετικά γρήγορα. Κάναμε το σκορ που θέλαμε το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο κάναμε μια συντήρηση δυνάμεων. Τώρα, από τα καινούργια παιδιά που ήρθαν, βοήθησαν την ομάδα, πιστεύεις? Είσαι και εσύ μέσα τους σίγουρα. Εντάξει, τώρα αυτό το κρίνετε εσείς, δεν το κρίνω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.